Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε για ένα δεύτερο έκτακτο επεισόδιο, το οποίο δεν είχα σκοπό να κάνω, αλλά επειδή τρέχουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν θυμάστε, αρκετοί ήδη το έχετε δει, δεν πάνε δύο μέρες από τότε που σας έκανα μια εκπομπή λίγο βαριά, στην οποία μιλούσα για ένα θέμα δύσκολο, το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον, με τίτλο «Το Matrix μας περικυκλώνει», και μιλούσα για τη συσκευή που κυκλοφορεί εδώ και μερικά 24 ώρα της Apple, το Apple Vision Pro, που είναι γυαλιά εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας και τα οποία σας είχα πει ότι θα γίνει χαμός. Το είχα πει σε εκείνη την εκπομπή που αν δεν την έχετε δει θα τη βάλω να τη δείτε, και ήδη γίνεται χαμός. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά πέρα από αυτά τα 1-2 που ανέδειξα στην εκπομπή αυτή. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά από ανθρώπους που φοράνε τη συσκευή οδηγώντας, περπατώντας. Γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρει πάρα πολύ προβολή η συσκευή αυτή που είναι πρώτης γενιάς και προφανώς θα βοηθήσει, αλλά όπως ανέλησα και στην εκπομπή με τίτλο «Το Matrix μας περικυκλώνει», ίσως αποτελέσει και ένα εργαλείο για να γίνει η απόλυτη δυστοπία και η απόλυτη εικονική φυλακή για ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, γιατί είναι βαρύδουπο και χρήζει ανάλυσης, την οποία έκανα πριν δύο μέρες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτήν την εκπομπή για να καταλάβετε τι εννοώ. Όμως, μέσα στο γενικότερο χαμό που έχει γίνει σχετικά με το Apple Vision Pro, τους ανθρώπους που το φοράνε, που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα γιατί το φορούν οδηγώντας κτλ., έχει προκύψει και μία ακόμα προφητεία ή πρόβλεψη των Simpsons, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν προειδεάσει, προετοιμάσει, προειδοποιήσει για τον ερχομό μιας τέτοιας συσκευής, που δεν είναι η πρώτη εξάλλου, αλλά είναι η πρώτη στο είδος της, 8 χρόνια πριν και πιο συγκεκριμένα το 2016 μέσα από ένα συγκεκριμένο επεισόδιο. Είναι πραγματικό αυτό, δεν είναι φτιαχτή η εικόνα των Simpsons να προβλέπουν τη συσκευή της Apple ή γενικότερα τέτοιου τύπου συσκευές εικονικής πραγματικότητας που μπορεί να μας εγκλωβίσουν στο μέλλον. Είναι επιβεβαιωμένα πραγματική πρόβλεψη ή εμφάνιση μιας τέτοιας συσκευής σε αυτό το επεισόδιο, οπότε θα πάμε να δούμε το άρθρο που ετοίμασα στο Weird.gr. Να σας βάλω και το μικρό απόσπασμα αν θέλετε από το βίντεο να παίξει, για να δείτε τι έδειξαν οι Simpsons σχετικά με τη συσκευή αυτή, η οποία, ξαναλέω, δείτε την εκπομπή «Το Matrix μας περικυκλώνει», γιατί θα μας απασχολήσει πολύ στο άμεσο ή στο έμεσο μέλλον. Εδώ είναι και το άρθρο που δεν κυκλοφορεί μόνο από το Weird.gr. Υπάρχει και στους Unboxholics, από όπου το δανείστηκα και εγώ, έχω και την πηγή μέσα προφανώς. Υπάρχει και παντού. Αλλά αν θέλετε να στηρίξετε και το Weird.gr, θα το βρείτε στην περιγραφή, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας ή οτιδήποτε θέλετε. Και μην ξεχνάτε, κάντε ένα like στις εκπομπές. Στηρίζει πραγματικά την προσπάθειά μου και το κανάλι, γιατί δεν παράγω έξτρα περιεχόμενο, δεν ζητάω χρήματα. Εκτός αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος για να στηρίξει την προσπάθεια, δεν παράγω ποτέ έξτρα περιεχόμενο με κάποιο αντίτιμο, όλες οι εκπομπές είναι δωρεάν και το like σας είναι η ανταμοιβή, όπως και η εγγραφή σε όσους είστε καινούργοι εδώ στο κανάλι. Προέβλεψα λοιπόν όντως οι Simpsons και το Apple Vision Pro. Οι Simpsons φαίνεται πως προέβλεψαν το μέλλον και τη δυστοπική, το λέω εγώ δυστοπική, συσκευή Apple Vision Pro. Δείτε, ξαναλέω, την εκπομπή για άλλη μια φορά μέσα από ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε 8 χρόνια πριν. Περνώντας σε λεπτομέρειες, τα τελευταία 24 ώρα έχει γίνει απίστευτα viral στις ΗΠΑ το ολοκένουργιο προϊόν της Apple, η μάσκα εικονικής και μεικτής ή επαυξημένης πραγματικότητας Apple Vision Pro. Έχουμε μεταφέρει εικόνες και πλάνα, σας το έδειξα κι εγώ, από κόσμο που το φοράει παντού, οτιδήποτε κι αν κάνει. Σας είπα, ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει χαμός. Όταν κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, θα γίνει πανικός, δεν θα το βγάζουν από πάνω τους. Θα αντικαταστήσουν ίσως σε επόμενες γενιές και τα κινητά με αυτή τη συσκευή, ακόμα και τους υπολογιστές. Ίσως αποτελέσει την απόλυτη εικονική φυλακή. Ναι, υπάρχουν, λέει, πραγματικά πλάνα από ανθρώπους που φοράνε το Apple Vision Pro όσο περπατάνε, όσο οδηγούν, όσο τρώνε, όσο βρίσκονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, μέχρι και όσο κάνουν μπάνιο σε πισίνες. Προέβλεψαν όμως όντως οι Simpsons και το Apple Vision Pro. Όλο αυτό φαίνεται πως το είχε προβλέψει το λατρωμένο τηλεοπτικό show The Simpsons, με ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν μία δεκαετία,
πριν από 8 χρόνια και είναι λες και αποτυπώνει όσα βλέπουμε στην πραγματική ζωή τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα το 16 έκανε πρεμιέρα ένα επεισόδιο με τίτλο Friends and Family. Σε αυτό βλέπουμε τον Όμηρο και τη Μάρτζη να είναι κολλημένοι στο κρεβάτι τους αφού αντί να ζουν κανονικά τη ζωή τους, προσέξτε, έχουν προσιλωθεί πλήρως σε μια εικονική πραγματικότητα φορώντας συσκευές που θυμίζουν VR headsets, σαν και το Apple Vision Pro. Σύντομα η τρέλα αυτή εξαπλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία του Springfield με τους κατοίκους να το φοράνε παντού. Όπως συνέβη και στην πραγματική ζωή ήδη, κάποιοι με πέρασαν ήδη για υπερβολικό, βλέποντας την εκπομπή που έκανα προχτές. Θα δείτε τι έχει να γίνει σε λίγο καιρό με τέτοιου τύπου συσκευές όμως. Που ο κόσμος φοράει τα Apple Vision Pro του μέχρι και όσο διασχίζει δρόμους, έτσι και στο δημοφιλές καρτούν ο κόσμος φοράει τα γυαλιά παντού, κουτουλώντας σε κολόνες αφού η αίσθηση του χώρου έχει χαθεί. Είδα ένα review που έκανε ο Casey Neistat, ο οποίος ξέρετε τι είπε. Φόρεσε ο τύπος αυτή τη συσκευή για μια ολόκληρη μέρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, κάνοντας τα πάντα φορώντας τη συσκευή αυτή. Και αυτό που του έκανε εντύπωση, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι λέει μετά από 2 ώρες, γιατί αργούσε να ανοιγοκλείσει η συσκευή, οπότε επέλεξε να την έχει ανοιχτή μονίμως. Είπε ότι μετά από 2-3 ώρες δεν κατάλαβε ότι φορούσε και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παράθυρα μπροστά του δεν ήταν μέρος της πραγματικότητας. Έχασε δηλαδή τα όρια των γυαλιών και της πραγματικότητας και όλα έγιναν μία μεικτή, όπως αναφέρεται, πραγματικότητα, η οποία με τον καιρό θα δημιουργείται εξ ολοκλήρου μέσα από τέτοιου τύπου γυαλιά και αλίμονό μας μετά. Θα έχει και τα ωφέλη του, όπως είπα και σε εκείνη την εκπομπή, αλλά κατά τα άλλα, αν θέλει κάποιος να ξεφύγει από τα προβλήματα της απλής καθημερινότητας χρησιμοποιώντας τέτοιου τύπου γυαλιά, θα φυλακίζει μόνος του τον εαυτό του. Παρακάτω λέει, μπορείτε να δείτε μια ανάρτηση από τα social media που επισημαίνει την πρόβλεψη η οποία έγινε viral με εκατομμύρια προβολές. Δείτε την εδώ. Δεν έχει ήχο, αλλά δεν πειράζει, για να μην έχω πνευματικά δικαιώματα. Βλέπετε, κοιμούνται ακόμη και με αυτοί. Και θα δείτε ότι η ομοιότητα είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Βέβαια, λέει, σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα VR headsets υπάρχουν από τα μέσα της δεκαετίας του 90, η αρχή τους. Με το Oculus Rift, το HTC Vive και το PlayStation VR να κάνουν πιο διαδεδομένη την ιδέα από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Επομένως, λέει, η πρόβλεψη είναι σχετικά ασφαλής, αλλά και πάλι πολλοί δεν περίμεναν ποτέ πως θα βλέπαμε κόσμο να περπατά στο δρόμο φορώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Όταν τα λέω εγώ, είμαι γραφικός και συνωμοσιολόγος. Όταν τα λένε οι άλλοι, είναι απλώς Τρίτη, Τετάρτη, τι μέρα είναι σήμερα. Σύμφωνοι, μπορεί να υπήρχαν headsets, VR ή εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας από το 1990 και από το 2000, το 2010 κτλ. Η πρόβλεψη όμως των Simpsons, που είναι αυθεντική, δεν είναι ψεύτικη, δεν έχει να κάνει μόνο με την ομοιότητα των γυαλιών με το Apple Vision Pro που κυκλοφόρησε η Apple πριν 1-2 μέρες, έχει να κάνει όμως με τη δυστοπία του πράγματος που ανέφερα και στην εκπομπή. Το Matrix μας περικυκλώνει για το γεγονός ότι όταν γίνουν διαθέσιμες αυτές οι συσκευές που έχουν γίνει ήδη στις ΗΠΑ, πάρα πολλοί άνθρωποι, γκατζετάκηδες, άνθρωποι της τεχνολογίας, άνθρωποι που είναι ήδη κολλημένοι με τα κινητά τους ή άνθρωποι που θέλουν να ξεφύγουν από συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινότητας και της πραγματικότητας που έχει γίνει πιο μίζερη από ό,τι ήταν, θα βρίσκουν διαφυγή σε αυτό, θα το φορούν πάντα, παντού και υπό οποιασδήποτε συνθήκες και έτσι θα εγκλωβίζουν τους εαυτούς τους σε μία αέναη εικονική φυλακή, αγνοώντας την πραγματικότητα και τα προβλήματά της, χωρίς να ψάχνουμε λύση για αυτά. Όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερο για το θέμα, δείτε σας παρακαλώ την εκπομπή, το έχω πει 2-3 φορές, αλλά πρέπει να τη δείτε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως πάντα, πείτε μου τη γνώμη σας για το βίντεο στα σχόλια κάτω από αυτήν την εκπομπή. Και μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές και είστε καινούργοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν οι εξατομικευμένες ειδοποιήσεις, προκειμένου να μην χάνετε τις νέες και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.